Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στο δίκτυο τηλεόρασης. Σήμερα είναι Τρίτη, 29 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η εβδομάδα κουτσή, θα λέγαμε, καθώς προηγήθηκε η μεγάλη εθνική μας εορτή χθες, 28 Οκτωβρίου. Όλοι βρεθήκαμε όσοι μπορέσαμε, παρακολουθήσαμε τις μαθητικές παρελάσεις και όχι μόνο, σύλλογοι, τμήματα στρατού, η μεγάλη παρέλαση φυσικά εδώ στις Σέρρες, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Ήταν μια μεγάλη ημέρα η σημερινή, γιατί έτσι αναπτερώθηκε το εθνικό μας αίσθημα. Τιμήσαμε τη σημαία, υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί, είναι το ύψιστο σύμβολο του έθνους. Και φυσικά τιμήσαμε την 28η Οκτωβρίου και το όχι. Το όχι που είπαμε στις αξιώσεις του ολοκληρωτισμού και χαράξαμε εμείς τη δική μας πορεία μέσα σε εκείνη τη δίνη του πολέμου και φυσικά γιορτάζουμε το όχι πριν το αποτέλεσμα, δεν γιορτάζουμε μία απελευθέρωση, γιορτάζουμε τη στάση μας στη στεναρή, να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι στους δυνατούς και στους ισχυρούς. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από ένα τριήμερο της 28ης. Η αλήθεια είναι ότι για εμάς τους Σεραίους η τύχη μας επιφυλάσσει ακόμη ένα έπεται την επόμενη εβδομάδα για την γιορτή των πολιούχων μας, τη γιορτή των ταξιαρχών. Αλλά και όπως έλεγαν οι προγονοί μας, οι Βυζαντινοί, βίωσαν εόρταστος, μακρά οδός, απανδόκευτος. Χρειάζονται και αυτές έτσι οι ανάπαυλες μέσα στην καθημερινότητά μας. Έχουμε βέβαια δύο στη σειρά και αυτή είναι η τύχη που σας είπα λίγο πριν. Όλα καλά θα πάνε και μετά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, να δούμε τι μας επιφυλάσσει και εδώ η πόλη. Με την πολιτεία των ευχών και όλα αυτά τα ωραία που θα σχεδιαστούν ή όχι, θα δούμε. Είναι ένα θέμα των ημερών που συζητιέται. Πολλά τα θέματα που θα δούμε και στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως το πρώτο μέρος έτσι, με το πνεύμα στον απόϊχο της εθνικής μας επετείου, στον απόϊχο της παρέλασης. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με το μήνυμα που έστειλε ο σμηναγός από το F-16 ο Γιώργος Σωτηρίου. Και αυτό το μήνυμα ήταν ιδιαίτερο για μας τους Σεραίους, γιατί είχε σεραϊκό άρωμα. Ο σμηναγός αυτός, ο Γιώργος Σωτηρίου, έλκει την καταγωγή του από το Ιδνοχώρι και αυτός είναι ο σμηναγός που έκανε αυτούς τους υπέροχους ελιγμούς στη χθεσινή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης και είναι αυτός που μετέφερε και το μήνυμα προς όλους τους Έλληνες. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν αυτή εδώ τη στιγμή. Ζεύσε 1-3, πώς με ακούς? Τα καθαρά. Ασύρματος δικό σου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα πέρασουν. Ας θυμίσουμε τις θυσίες του παρελθόντος με ενότητα και αφοσίωση στην πατρίδα, προβλέποντας σε ένα λαμπρό μέλλον. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο έχουμε την ύψιστη τιμή να δώσουμε τον λόγο στην αυτού εξοχότητα, την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κύριε Κύριε, θυμάμαι σήμερα που στήριξε την Ελληνική Ελληνική. Σε κάθε σημείο της πατρίδας μας, σε γη, ουρανό και θάλασσα. Ο ελληνικός λαός σας τιμά και σας εμπιστεύεται. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ζεύσε ένα ότι... Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων σύμφωνα με το Σύνταγμα. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή και σας είπα πολύ ιδιαίτερη για μας τους Σεραίους, καθώς ο σμηναγός, ο Γιώργος Σωτηρίου, είναι από τις Σέρρες, κατάγεται από το Ιδνοχώρι και μάθαμε από τα κοινωνικά δίκτυα ότι στις χθεσινές επιδείξεις συμμετείχε ακόμη ένας νέος υπτάμενος, επίσης από το Ιδνοχώρι, ο Ραφαήλ Αριτζής. Και όλα αυτά εμάς μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο περήφανοι. Τώρα, είπαμε γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου και κάθε φορά έτσι τέτοιες μέρες, ή λίγο πριν ή λίγο μετά, μας αρέσει να μιλάμε με τα παιδιά
και να δούμε τι γνωρίζουν για τις εθνικές μας εμπετίους. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά. Πολλά διαμαντάκια, πολλά μαργαριτάρια, όπως θέλετε πείτε τα. Κατά καιρούς λοιπόν ακούσαμε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που βρίσκονται στα θρανία τα παιδιά μαθαίνουν. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Μετά ίσως τα ξεχνάνε και έχουμε αυτά τα διαμαντάκια που σας ανέφερα πριν. Λοιπόν, το δίκτυο μίλησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους ρώτησε για την εθνική μας επέτειο και για το τι γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς μας απάντησαν. Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου η Ελλάδα γιορτάζει την εθνική επέτειο της και το ιστορικό όχι των Ελλήνων που σηματοδότησε την εμπλοκή της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μέρα αυτή μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας στις Ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο του 1940. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, η τότε ελληνική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο. Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελλάδα, Εμμανουέλε Γκράτσι, το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά, στο σπίτι του στην Κηφισιά. Σε όλα τα σχολεία γίνονται γιορτές με σκοπό οι μαθητές να μάθουν την ιστορία και τα αληθινά γεγονότα της εποχής. Τι γνωρίζουν όμως οι σεραίοι μαθητές για την 28η Οκτωβρίου? Γιορτάζουμε το όχι που είπαν οι Έλληνες στους Ιταλούς. Τέλεια. Σε ποιον το είπαν, ξέρουμε? Στον Μουσολίνη. Ναι. Και ποιος το είπε, ποιος ήταν τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας? Αυτό δεν το θυμάμαι. Ο Ιωάννης Μεταξά. Α, ναι, ο Μεταξά, σωστά. Τέλεια. Το ξέχασα. Άρα κάτι μαθαίνουμε στο σχολείο, ε? Ναι, κάτι μαθαίνουμε. Κάτι μας έχει μείνει. Ναι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι νέοι ιστορία? Ναι, είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Για να το μεταδίδουν στους απογόνους τους. Γεια σας. Τι γιορτάζουμε, γεια σας. Τι γιορτάζουμε τη Δευτέρα? Το όχι. Ποιος το είπε? Τώρα... Έχεις βοήθεια του κοινού εδώ. Ποιος το είπε, ρε παιδιά? Ο Μεταξάς. Πού το είπε ο Μεταξάς? Στους Γερμανούς. Πώς το είπε, στους Ιταλούς? Στους Ιταλούς. Ναι. Αυτό. Ποια χρονολογία, πότε μπήκαν οι Ιταλοί? 1940. 40, τέλεια. 28 Οκτωβρίου. 6 το πρωί που ενημερώθηκαν οι Έλληνες. Ναι. Αυτά. Και μετά ξέρουμε τι έγινε μετά το όχι. Ξεκίνησε ο πόλεμος. Γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου του 40, που είπαμε το όχι στους Ιταλούς, ο Ιωάννης ο Μεταξάς στο Μουσολίνι. Άρα τα μαθαίνουμε στο σχολείο, κάτι γίνεται. Εννοείται. Εσείς ιστορία, καλά, ναι, είστε. Ναι. Τι γιορτάζουμε τη Δευτέρα? Το όχι που είπαμε στους Ιταλούς. Το πότε? Το 40. Το 40. Το όχι που είπαμε στους Ιταλούς, στον πόλεμο του 40. Πρωθυπουργό ποιον είχε η Ελλάδα τότε? Το Μεταξά. Το Μεταξά. Οπότε ήρθαν οι Ιταλοί και του λένε τι, θέλουμε να μπούμε στην Ελλάδα. Ναι, και απάντησε όχι. Όχι. Μεγαλοπρεπέστατο. Ναι. Και μετά? Μετά ξεκίνησε ο πόλεμος. Το τελεσίγραφο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του ελληνικού στρατού από την ελληνοαλβανική μεθόριο. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε την ιστορική φράση «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο» και έτσι εξεδήλωσε την αρνητική θέση των Ελλήνων επί των Ιταλικών ετοιμάτων. 28 γιορτάζουμε το όχι που είπε ο... Είμαι εδώ μεταξύ του Ιταλού. Ωραία. Αυτό. Ήρθε κάποιο δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, πώς έγινε, πώς είπε όχι? Ναι, ήρθε. Όχι. Ήρθε ο Γκράτσε. Ο Γκράτσε και είπε να πάρουν την Ελλάδα και είπε όχι. Τη θέλαν δηλαδή ως δύο εδώ την Ελλάδα. Ναι, ναι. Και ο μεταξύ που ήταν, τι ήταν ο μεταξύ τότε? Ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός. Τους είπε όχι. Όχι. Και μετά τι έγινε, λέει, μεταξύ σας όχι. Επιστράτευση και πόλεμος. Το όχι. Πού το είπαμε? Στους Γερμανούς. Στους Ιταλούς. Στους Ιταλούς μπερδεύτηκα. Ποιος το είπε? Γιώργης μεταξύ σας. Ιωάννης. Ναι. Αλλά είμαστε πολύ κοντά. Ναι. Παρέλαση θα κάνουμε τη Δευτέρα? Ναι. Μαθαίνουμε τίποτα στο σχολείο? Μαθαίνουμε. Γιορτή έγινε? Ναι. Δεν την παρακολούθησες όμως πάρα πολύ καλά. Μας έδειξαν βίντεο. Το όχι στους Ιταλούς. Πότε? Την 28η, τη Δευτέρα. Ναι, ποια χρονολογία είπαμε τώρα? Το 40. Το 40. Τα έχουμε ξεμπερδέψει λίγο στο μυαλό μας, 28, 25, ξέρουμε. Ναι, τα ξέρουμε. Οπότε είστε πάρα πολύ καλοί στην ιστορία. Είμαστε. Γιατί πρέπει να μαθαίνουν ιστορία οι νέοι?
αντικειμενικού, σε τι βοηθάει? Να ξέρουν γιατί είμαστε τώρα ελεύθεροι, για την ιστορία της Ελλάδας. Γίνεται προσπάθεια στα σχολεία να μάθετε, να ξέρετε τι έχει γίνει στη χώρα, τι έγινε τα τελευταία χρόνια? Ναι, προσπάθησαν να μας πάνε και εκδρομή, απλά δεν έγινε σήμερα, γι' αυτό μας βάλαν τα βιντεάκια. Πού θα σας πήγαιναν εκδρομή? Στα Κερδίλια. Στα μαρτυρικά Κερδίλια. Ναι, εκεί να μας δείξουν. Εκεί έχει και τόπους φαγής. Ναι, το ξέρω. Εκεί θα μας πήγαιναν, αλλά τελικά μας έδειξαν βίντεο για τα Κερδίλια. Σας έχουν πει εκεί ότι σφαγιάστηκαν πάνω από 300 άτομα? Μας είπαν σήμερα, μας τα έλεγαν. Ναι, με τα βίντεο και αυτά. Οπότε θα είναι πράγματα τα οποία θα θυμάστε στην υπόλοιπη ζωή σας? Εγώ πιστεύω ναι. Τώρα φέτος το έμαθα, νομίζω θα μου μείνει αυτό για τα Κερδίλια. Φέτος τι τάξη είσαι? Πρώτη ηλικίου. Γιορτάζουμε που είμαστε τόσοι στους Ιταλούς. Ποιος το είπε? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε στην Ελλάδα? Ο Μεταξά. Σας το είπα στο σχολείο, κάνατε τώρα έτσι καμιά γιορτή? Ναι, και το... ναι κάναμε. Ένα βίντεο μας έδειξαν. Ναι, έχω φτιάξει κανένα βίντεο κάποια παιδιά. Τέλεια. Εσύ ξέρεις τη γιορτή? Ναι, την 28η Οκτωβρίου. Πρέπει να ξέρουμε, η ιστορία την κάνετε στο σχολείο? Ναι. Σας λένε τίποτα οι δάσκαλοι? Ναι, συνήθως. Πάντα. Ναι. Άρα κάτι μας μένει. Ναι. Μέχρι να τελειώσουμε το Λύκειο, λίγο-λίγο κάθε χρόνο 28η θα μείνει. Να ξέρουμε σχεδόν όλα. Γιορτάζουμε το όχι που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς το πρωί της 28ης του 1940 στους Ιδαλούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όμως ως Έλληνες ιστορία. Ναι, είναι πάρα πολύ. Εσύ τι γιορτάζουμε? Την 28η Οκτωβρίου. Ναι. Το όχι που είπαμε στους Ιταλούς στο Μουσολίνι όταν ήμασταν στην κατοχή. Πότε? Το 28 Οκτωβρίου 1940. Άρα κάτι μαθαίνουμε, παιδιά, στο σχολείο, κάτι μαθημένοι. Εγώ είμαι διακοπές εδώ, από πάνω είμαι, Γερμανία. Γερμανία. Ναι. Άρα υπάρχει περίπτωση να τα μαθαίνετε λίγο καλύτερα από ό,τι στα ελληνικά. Δεν έχουμε κάνει ακόμα δεύτερο παγκόσμιο ή πρώτο. Τίποτα? Όχι, τίποτα. Ήταν πάντως μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ναι, εννοείται. Οπότε εσείς φαντάζομαι και που ζείτε στο εξωτερικό και δεις στη Γερμανία, τα μαθαίνετε λίγο περισσότερο τα πράγματα για το τι έγινε τότε με τον Χίτλερ. Ναι, πιστεύω. Πάντα υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν παρακολουθούν πολύ στενά το μάθημα της ιστορίας, με αποτέλεσμα να τα έχουν λίγο μπερδεμένα στο μυαλό τους. Που μπήκαν οι Ιταλοί, ναι, στην Ελλάδα, ναι, και εμείς τους είπαμε όχι. Νομίζω πως τα λες λάθος. 28 Οκτωβρίου, ναι, γιορτάζουμε την νίκη του 57. Ωραία, πιο καλά. Το όχι. Ποιος το είπε? Ο Κολοκοτρώνης. Εντάξει, πάντα στα παιδιά αρέσει να μας τρολάρουν, λίγο φάνηκε στο τέλος. Αλλά γενικά τα πήγανε καλά, σε γενικές γραμμές. Έχουν τη μεγάλη εικόνα μπροστά τους, μένει να τοποθετήσουν κάποιες ψηφίδες έτσι. Δυσκόλεψε τα πράγματα λίγο Κιβαΐα βέβαια με τις εξειδικευμένες ερωτήσεις, γιατί επέμενε αρκετά. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά έχουν μια πολύ καλή αντίληψη για το τι γιορτάσαμε χθες. Μπράβο τους. Τώρα, να περάσουμε να δούμε το κλίμα στην Ιγρήτα. Πώς πραγματοποιήθηκε εκεί η παρέλαση, η κατάθεση στεφάνων το πρωί, η επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια το μεγάλο γεγονός για μαθητές, για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για όλο τον κόσμο, η παρέλαση στον κεντρικό δρόμο της πόλης που κατακλείστηκε από κόσμο γιατί βοήθησε πολύ σε αυτό και ο καλός καιρός. Ήταν μια μέρα... Να την πούμε καλοκαιρινή, ανοιξιάτικη, ήταν μια πολύ καλή μέρα με ήλιο, ηλιόλουστη και αυτό βοήθησε να συμμετάσχει ο κόσμος σε αυτό το μεγάλο γεγονός στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Με λαμπρότητα και επισημότητα και σύμμαχο τον καλοκαιρό γιόρτασε η Ιγρήτα την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο κόσμος κατέκλυσε το κέντρο της πόλης για να παρακολουθήσει την μαθητική παρέλαση που ξεκίνησε από το ύψος της πλατείας Δημαρχείου και κατέληξε στο πρώην ξενοδοχείο Γερακίνα. Με τις γαλανόλευκες να κυματίζουν με υπερηφάνεια, η φιλαρμονική του Δήμου Βυσσαλτίας σκόρπισε ρίγη συγκίνηση στο πέρασμά της, παίζοντας στην έναρξη και στη λήξη της μαθητικής παρέλασης το Μακεδονία Ξακουστή. Thank you.
μας, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, χρόνια με ειρήνη, γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση για να είμαστε με πρόοδο και ο καθένας μας ατομικά και η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους για την εορταστική αυτή γιορτή. Να είμαστε όλοι καλά, υγεία. Πολύ ωραία ήταν όλα χθες, τα χαρήκαμε τα παιδιά, τα χειροκροτήσαμε. Και αυτά βέβαια είναι ιδιαίτερα χαρούμενα όταν συμμετέχουν σε τέτοιες παρελάσεις. Άσχετα αν υπάρχει, προηγείται λίγη γκρίνια πριν, αλλά κατά τη διάρκεια το χαίρονται. Και η αλήθεια είναι ότι άλλες φορές μας απασχολούσε το μήκος της φούστας. Είδαμε βέβαια τα κορίτσια, όλα ήταν υπέροχα και ξέρουν, φοράνε τα σορτσάκια τους και όλα τα σχετικά. Και μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημά μας σήμερα με την νεολαία, γιατί τα προβλήματα τα βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν γύρω μας και μόνο αυτό δεν είναι το επίκεντρο, γιατί πάλι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά bullying, επιθέσεων, δέρνονται και τι δεν κάνουν τα παιδιά σήμερα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, με παρέλαση θα δούμε σερών στο τέλος της εκπομπής. Αλλάζουμε για την ώρα θέμα, να δούμε τι έγινε με την επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη στις Σέρρες. Βρέθηκε το Σάββατο εδώ. Περπάτησε στο κεντρικότερο δρόμο της πόλης μας, συνάντησε κόσμο, φωτογραφήθηκε και στο ρεπορτάζ λεπτομέρειες. Πάρε τη χεράκια. Από τη γυναίκη πάντα που χωράει η επανάσταση. Πάντα. Για καταβάσει τα στάδια. Εγώ που έχω την παρουσία της πέσης με την πολύ να το ξέρουμε. Πρόεδρε, για να το πω. Με μεγάλο ενθουσιασμό και ως άλλο στάρ υποδέχθηκαν τον Στέφανο Κασελάκη το βράδυ του Σαββάτου όσοι Σεραίοι βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης. Ο ίδιος φωτογραφήθηκε και συνομίλησε με μικρούς και μεγάλους, αν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν το παρόν στο ραντεβού αυτό ήταν ελάχιστα. Ο ίδιος βρέθηκε στις Σέρρες για πρώτη φορά με αφορμή τις εσωτερικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μεν είναι μια δύσκολη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς περνάμε από μια εσωκομματική διαδικασία η οποία είναι και άδικη και αντιδημοκρατική σε ένα μεγάλο βαθμό. Και είναι και μια διαδικασία που έχει εξοργήσει και απογοητεύσει πάρα πολλούς από τους συντρόφους μας, πολλά από τα μέλη του κόμματος εδώ και σε όλη τη χώρα. Και είναι σημαντικό αυτό το μήνυμά μου σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες σε όλη τη χώρα και γενικά σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να συμμετέχουν στις δικασίες του κόμματος από εκεί πέρα και να στείλουν ένα μήνυμα ότι η φωνή του λαού δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί από διαδικασίες που δεν έχουν την κατάλληλη νομιμοποίηση. Ο τέος πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν στις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος και να στείλουν ένα μήνυμα πως η φωνή του λαού δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί από διαδικασίες που δεν έχουν την κατάλληλη νομιμοποίηση. Άρα παροτρύνω όλη η τοπική κοινωνία να στείλει ένα μήνυμα δημοκρατίας και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχουν στις εκλογές για συνέδρους που ακολουθήσουν και στους συνέδρους. Στα χέρια μας είναι, δεν μπορούμε να πούμε, μην απογοητευόμαστε. Είμαστε λίγο απογοητευμένοι και με αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ είμαι απογοητευμένος. Αλλά δεν υπάρχει επιλογή, προχωράμε μπροστά. Έτσι δεν είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν το προσπαθήσουμε, ξέρουμε τι θα γίνει. Συνοδευόμενος από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδόρα Τζάκρη και άλλα μέλη του κόμματος, ο κύριος Κασελάκης θέλησε να στείλει ένα πιο συγκεκριμένο μήνυμα στους Σεραίους, από τους οποίους και ζήτησε να μετέχουν στις διαδικασίες εκλογής Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως πρέπει να το κάνουν, καθώς η χώρα έχει ανάγκη από μια πιο προοδευτική λύση. Και εύχομαι ειλικρινά ένα μήνυμα πρόοδο και όχι μόνο οικονομικής ανάπτυξης, αποκέντρωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περιοχή όπως εδώ που έχει μεγάλα προβλήματα, αλλά πρόοδο κοινωνικής και στα ανθρώπινα δικαιώματα να μπορεί να φτάσει και να ριζωθεί στην κοινωνία. Διότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φοβόμαστε. Το αντίθετο. Η πρόοδος στα κοινωνικά ζητήματα μαζί με μια σωστή οικονομική πολιτική και με τις θεσμικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο δικαιοσύνης, κράτους δικαίου, στην τοπική κυβέρνηση, μπορεί να φέρουμε μεγάλη ανάπτυξη και κοινωνική κινητικότητα εδώ.
Αυτό το μήνυμά μου λοιπόν σε όλο τον λαό των Σερών είναι ότι κοιτάξτε την προεκτική λύση που θα δείξουμε από εδώ και πέρα, που θα ξεμπλώσουμε και να δείτε ότι θα είναι και εκείνη το καλό αυτής της κοινωνίας εδώ. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά στους αγρότες, την προκαταβολή των ενισχύσεων, που υπάρχει εκεί ένα ζήτημα όσον αφορά το ύψος της προκαταβολής και όσον αφορά και το τι αφορά, το τι αφορούσε δηλαδή η καταβολή. Θα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί το θέμα, έφερε στη Βουλή η βουλευτής Σερών, η κυρία Ραμπατζή. Κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί τους αγρότες και τους έχει θορυβήσει. Γιατί οι αγρότες δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κάθε μήνα ντάγκα-ντάγκα να πέφτει ο μισθός. Οι αγρότες περιμένουν τις ενισχύσεις αυτές και θέλουν να ξέρουν όταν λαμβάνουν κάτι και σε τι αφορά. Το θέμα λοιπόν έφερε στη Βουλή η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Φωτεινή Ραμπατζή. Θα δούμε τη συζήτηση και αμέσως μετά επανερχόμαστε και με τη συνάδελφο τη Βαΐα Τιβαΐδο για να συζητήσουμε το θέμα. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή των ενισχύσεων, σημείωσε στη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την απάντησή του στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Φωτεινή Ραμπατζή. Πάμε τώρα, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το οποίο είναι επιθύρες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι παραδοσιακά περί τα τέλη Οκτωβρίου πιστώνεται το τσεκ, η προκαταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η αγωνία των αγροτών, επειδή έχουν μεσολαβήσει και οι πληρωμές οι οποίες έγιναν από τον Οκτώβριο και εντεύθεν, τα είπα νομίζω πολύ συγκεκριμένα και με ονοματεπώνυμο, πότε θα γίνει, προγραμματίζεται να γίνει η πληρωμή και πόσα χρήματα σκοπεύετε να δώσετε στην προκαταβολή. Με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που μπορώ να σας πω και πιθανόν είναι και η είδηση της μεταξύ μας συζήτησης, είναι ότι υπάρχει η διαβεβαίωση ότι η προκαταβολή μέχρι το τέλος του μήνα θα καταβληθεί. Γίνεται επίσης μια μεγάλη προσπάθεια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και φυσικά πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος να πληρωθούν και άλλα ποσά που αφορούν είτε σε καθαρίσεις από το 2015 και μετά εκκρεμών υποθέσεων, οικολογικά σχήματα, όλα αυτά τα οποία κατά βάση οφείλει ο ΠΚΠΕ να πληρώνει με βάση διαδικασίες οι οποίες ενισχύουν το μέσο Έλληνα παραγωγό. Στη δευτερολογία της η κυρία Ραμπατζή σημείωσε ότι δεν έγινε ωστόσο σαφές αν οι αγρότες μας θα λάβουν το 70% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων, όπως προβλέπει ο νέος εκτελεστικός κανονισμός της 11ης Σεπτεμβρίου του 2024 για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δυσμενών συνθήκων που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 15 Ιουλίου του 2024 ή το 70% της βασικής ενίσχυσης. Και το ρωτάω γιατί σύμφωνα με το τελευταίο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλίας στις 15 Ιουλίου του 2024, τα κράτη-μέλη ζητήσατε από την Επιτροπή μια παρέκκληση του κανονισμού λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθήκων, του εξαιρετικού συνδυασμού δυσμενών συνθήκων που έχουν προκύψει, όπως είναι η συνεχιζόμενη Ουκρανική κρίση, η κρίση στη Μέση Ανατολή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ζητήσατε λοιπόν παρέκκληση και ο εκτελεστικός κανονισμός που εξεδόθη στις 11 Σεπτεμβρίου του 2024 λέει ουσιαστικά, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη-μέλη να πληρώσετε το 70% όχι της βασικής ενίσχυσης, αλλά του συνόλου των αμέσων ενισχύσεων. Επομένως, σας ρωτάω, πότε σκοπεύετε να πληρώσετε το τσεκ και αν θα πληρώσετε το 70% των άμεσων ενισχύσεων, που είναι 1.320, αν θα πληρώσετε το 70% παραδοσιακά της βασικής, 580 εκατομμύρια. Εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουμε λάβει ως πρόνοια, μέσα από την προσπάθεια η οποία γίνεται συστηματικά και από το Υπουργείο και από τον ίδιο τον ΟΠΚΠΕ, να καταφέρει να ανταποκριθεί ως οργανισμός στον πραγματικό του ρόλο.
αυτά λοιπόν, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η ΣΕΡΕΑ βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Φωτεινή Ρεμπατζή και πρώην υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, και αυτό λέει πολλά γιατί ξέρει πάρα πολλά σχετικά με το αντικείμενο και ξέρει πώς γίνονται οι πληρωμές, σε τι αφορούν, και εντόπισε βέβαια και το υπόλοιπο. Βαΐα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βούλα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς θα πω, θα συνυπογράψω σε αυτό που λες, καθώς ο λόγος της κυρίας Ρεμπατζή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιούλιο του 19 και τον Αύγουστο του 21. Οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τι συνέβαινε τα χρόνια που η ίδια ήταν υφυπουργός και πώς γινόταν τότε οι πληρωμές. Οπότε σαφώς και ο λόγος της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και βέβαια είδαμε πως συζητούσε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, για τα χάλια που έχει ο ΠΚΠ και τι γίνεται ακριβώς με αυτή την κατάσταση. Μάλιστα η κυρία Ρεμπατζή είπε πως δεν φταίει τίποτα, δεν φταίει σε καμία περίπτωση ο αγροτικός κόσμος της χώρας, και αυτό το είπε με έμφαση η κυρία Ρεμπατζή και είπε στον κύριο Υπουργό ότι δεν φταίει ακόμη ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή μου αρέσουν οι καθαρές κουβέντες, θέλω να μιλήσω για τους μοιραίους χειρισμούς του προκατόχου σας, του κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος μάλιστα και διαγράφει για ανάρμοστη συμπεριφορά. Η κυρία Ρεμπατζή δηλαδή θέλησε να αναδείξει, να καταδείξει την κατάσταση που επικρατεί πλέον, και πως ενώ επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός της χώρας κατάφερε να φέρει αρκετά χρήματα, 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν πήγαν τα χρήματα αυτά εκεί που έπρεπε. Είναι ακόμη πάρα πολύ θολό το τοπίο σχετικά με το πότε θα γίνουν οι πληρωμές του ΠΚΠ και πώς θα γίνουν οι πληρωμές του ΠΚΠ. Ακόμη και αν ο κύριος Τσιάρας είπε ότι θα γίνουν, δηλαδή έδωσε την υπόσχεσή του και είπε ότι θα γίνουν πάρα πολύ σύντομα. Κανονικά μέσα στην εβδομάδα θα έπρεπε να ξεκινήσουν. Ναι, εγώ θα σας πω ότι το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό ακόμη και σήμερα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν όντως ο Υπουργός είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε, αν δηλαδή είπε την αλήθεια αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ή αν μπορεί όντως αυτό που ο ίδιος θέλει, δηλαδή να γίνουν οι πληρωμές, αν μπορεί και να γίνει πρακτικά. Πάντως η κυρία Ρεμπατζή δεν χαρίστηκε στον κύριο Αυγενάκη και στους χειρισμούς του, γιατί ήταν, όπως η ίδια είπε, μοιραίοι για το να φτάσουμε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, και μάλιστα ανέφερε πως είναι πραγματικά άδικο, όπως σας είπα και πριν, ο Πρωθυπουργός της χώρας να έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την περίοδο της διαπραγμάτευσης, τότε που ήταν η νέα κοινή αγροτική πολιτική, σχεδόν 19,3 δισεκατομμύρια. Που ήταν 19,6 και πέτυχε το 19,3. 19, μια πολύ μικρή απόκληση, αν αναλογιστούμε την κατάσταση που επικρατεί και το πόσα μπορούσαμε περισσότερα να χάσουμε βέβαια, ναι, γιατί ακριβώς η συζήτηση ήταν μεγάλη τότε, αλλά πετύχαμε σχεδόν να διασφαλίσουμε το ποσό που είχαμε και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ακριβώς μια πολύ μικρή απόκληση. Και ήταν, δηλαδή αυτά τα χρήματα έπρεπε να πάνε στους ΣΕΡΕΟΥΣ, να πάνε στους αγρότες της χώρας, να πληρωθούν οι αγρότες αυτοί. Με την ΣΕΡΕΑ βουλευτή να αναρωτιέται τι έχει γίνει, για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, για τις παλινοδίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα η ίδια είπε ότι τελευταίο παράδειγμα, θα σας το αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, είπε ότι τελευταίο παράδειγμα απότοκος αυτών των παλινοδιών είναι η εξόφληση της εκαθάρισης του έτους του 23, κύριε Υπουργέ, όπου ο ΠΚΠΕ μας λέει απολογιστικά ότι πλήρωσε 745 εκατομμύρια της βασικής ενίσχυσης από τον πρώτο πυλώνα, τη στιγμή που με έγγραφα πάλι του ίδιου το ΠΚΠΕ, λέει ότι έχουμε να πληρώσουμε 829. Οπότε, ναι, είναι το κενό που εντόπισε η πρώην υφυπουργός. Υπάρχουν κάποια εκατομμύρια διαφορά. Υπάρχουν κάποια εκατομμύρια διαφορά, ακριβώς. Οπότε και αυτά πρέπει να δουν τι γίνεται. Απάντηση ουσιαστική δεν πήρε πάντως, γιατί η κυρία Ρεμπατζή ρωτούσε και ξαναρωτούσε πού είναι τα υπόλοιπα χρήματα, πότε θα υπάρξει νέα πληρωμή για τα χρήματα αυτά, πώς σκοπεύει τα απλήρωτα να τα διαθέσει ο Υπουργός Αναείδος Άμεσων Ενισχύσεων, δηλαδή τι θα γίνει με τον κάθε τομέα. Απάντηση ουσιαστική δεν πήρε. Ούτε και για το σχόλιο της για τον κύριο Αυγενάκη είχαμε κάποια ούτε έτσι και για το σχόλιο της, ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι για τον κύριο Αυγενάκη αξίζει, Βούλα, να δούμε λιγάκι την τοποθέτηση της ΣΕΡΕΑΣ βουλευτού, της κυρίας Ρεμπατζή. Οπότε να ζητήσουμε από τον Στέλιο να μας ρίξει λίγο το πρώτο απόσπασμα.
Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ για να απαντήσετε στο μείζον ζήτημα των πληρωμών του ΠΚΠ, που ως γνωστόν απασχολεί και γεμίζει αβεβαιότητα από τον Οκτώβριο του 2023 και εντεύθεν τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Και χαίρομαι, κύριε Υπουργέ, γιατί αναλαμβάνετε ευθύνες που δεν σας αναλογούν σίγουρα και εύχομαι πραγματικά επί θητεία σας να αποκαταστήσετε την τάξη στο θολό τοπίο των πληρωμών, να αποκαταστήσετε το κύρος του πιστοποιημένου οργανισμού πληρωμών και να αποκαταστήσουμε, κύριε Υπουργέ, το κύρος της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης στον αγροτικό κόσμο. Γιατί είναι πραγματικά άδικο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την περίοδο της διαπραγμάτευσης της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής σχεδόν ακέραια τα χρήματα της προγραμματικής περίοδου. 19,3 δις, θυμίζω, εξασφάλισε, 19,6 ήταν η προηγούμενη περίοδος, τη στιγμή μάλιστα που χώρες μεγάλες όπως η Γερμανία, η Γαλλία υπέστησαν σοβαρότατες μειώσεις και να πανηγυρίζουμε και ορθώς τότε γι' αυτό το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, αλλά οι αγρότες μας από τον Οκτώβριο του 2023 και εντεύθεν να μην γνωρίζουν ούτε τι εισπράττουν, ούτε τι αναμένουν να εισπράξουν και στο διατάφτα να πληρώνονται λιγότερα από τα δικαιούμενα των κοινοτικών ενισχύσεων. Δεν φταίει λοιπόν τίποτα σε αυτό ο αγροτικός κόσμος της χώρας, κύριε Υπουργέ. Δεν φταίει ούτε η Νέα Δημοκρατία και επειδή μου αρέσουν οι καθαρές κουβέντες, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία ούτε ο αγροτικός κόσμος να πληρώνει τους μοιραίους χειρισμούς του προκατόχου σας, του κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος και ορθώς με απόφαση του Πρωθυπουργού διεγράφει για ανάρμοστη συμπεριφορά. Έτσι. Αυτή ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Αραμπατζή. Η αλήθεια είναι ότι η ίδια είναι από τους λίγους που γνωρίζει τα αγροτικά ζητήματα τόσο καλά και αυτό δεν το λένε τεχνοκράτες, αυτό το λένε οι ίδιοι αγρότες, δηλαδή και στις συναντήσεις που είχαμε και έχω ζήσει αυτές έτσι τις περιπτώσεις, είναι από τους λίγους που ξέρει το αγροτικό ζήτημα. Νομίζω να τη γνωρίζει πάρα πολύ. Φτάσαμε καλά σε αυτό το σημείο. Γίνεται. Για πρώτη φορά ο ΠΚΠ να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ένα βέβαια είναι αυτό. Αλλά και από την άλλη να εντοπιστεί αυτό το έλλειμμα. Και είπαμε ότι αυτό αφορά στους αγρότες. Αφορά στις πληρωμές τους, αφορά στις ενισχύσεις και είναι κάτι που περιμένουν οι αγρότες μια-δύο φορές το χρόνο. Οι αγρότες δεν πληρώνονται κάθε μήνα. Και γι' αυτό η κυρία Ραμπατζή νομίζω έκανε αυτή την ερώτηση για να μπορέσει να πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση και φυσικά να καταδείξει και το πρόβλημα που υπάρχει και να το αναδείξει αυτό και στους αγρότες αλλά και σε όλο τον κόσμο ότι όντως υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι αυτό που δημιούργησε ο κύριος Αυγενάκης, το πρόβλημα αυτό. Πρέπει κάπως να επιληθεί όμως. Αν δεν ήταν οι χειρισμοί του κυρίου Αυγενάκη, η κατάσταση την οποία επικράτησε τότε, που δημιούργησε έτσι τόσο μεγάλα προβλήματα, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για αυτή την κατάσταση. Ναι, και όταν ένα πρόβλημα έχει ονοματεπώνυμο, πρέπει να καταδειχθεί. Ναι, δεν τον ακρίβονται. Επειδή και οι δύο ανήκουν στην ίδια παράταξη, τώρα θα το κάνω έτσι, να πω ότι ανήκουμε στην ίδια παράταξη, ναι, αλλά αν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται, ναι, υπάρχει. Όχι, και γιατί πρέπει να απολογούνται όλοι στον αγροτικό κόσμο για την κατάσταση που έχουμε. Ναι, τώρα καλείται, ας πούμε, φτάσει ο κύριος Τσιάρας να απολογηθεί για προβλήματα και ζητήματα τα οποία δημιουργήθηκαν επί θητείας Αυγενάκη, ο οποίος ποτέ δεν τα έλυσε, ίσα ίσα που τα δυσχέρινε ακόμη περισσότερο. Και μάλιστα να πούμε ότι στη δευτερολογία της κυρία Ραμπατζή σημείωσε ότι δεν έγινε ποτέ, επειδή σας είπα και στην αρχή, ότι δεν έγινε σαφές το αν οι αγρότες θα λάβουν και τι θα λάβουν, πόσα χρήματα θα λάβουν. Αν δηλαδή θα λάβουν το 70% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων, όπως προβλέπει ο νέος εκτελεστικός κανονισμός. Και είναι μεγάλο πρόβλημα το τι θα γίνει με τους αγρότες, με το τι θα γίνει, αν δηλαδή θα πληρωθούν, πότε θα πληρωθούν, πόσα χρήματα θα πάρουν, πόσα χρήματα έχουν μείνει στον ΟΠΚΠ. Περιμένουν να πάρουν ενισχύσεις και δεν ξέρουν, θα είναι η βασική τους ενίσχυση, θα αφορά στον νέο εκτελεστικό κανονισμό που αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Όλα είναι στον αέρα.
Οι αγρότες δεν ξέρουν τίποτα. Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλους να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Ο κύριος Τσιάρας απολύτως τίποτα έτσι ουσιαστικό δεν είπε, ναι. Ούτε σχολίασε κάτι για την τοποθέτηση της κυρίας Αραμπατζή όσον αφορά τον κύριο Αυγενάκη. Ναι, και αυτό. Συμφώνησε, διαφώνησε. Αυτό ακριβώς. Έχει διπλή σημασία. Ή διαφώνησε, αλλά αν διαφώνησε δεν είπε και τίποτα. Εγώ ξέρω ότι όταν δεν λες κάτι, συμφωνείς. Με τα λεγόμενα αυτού, αυτού τα λέει. Θα ήθελα να δούμε λίγο αυτά τα 3 δευτερόλεπτα του κυρίου Τσιάρα για να καταλάβουμε λίγο τι είπε. Δεν θα έχω άλλη άποψη με εσάς ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συμφωνούν. Ναι, εγώ έτσι νομίζω. Εγώ το είδα ότι ο κύριος Τσιάρας, αν είχε μια διαφορετική άποψη, θα έλεγε όχι, κυρία Ραμπατζή. Ο κύριος Αυγενάκης θα πήγε εξαιρετικά. Ο προκάτοχός μου ήταν εξαιρετικός. Κανένα πρόβλημα, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν υπήρχε καμία διάθεση να τον υπερασπιστεί, φάνηκε. Ναι, αυτό δεν φάνηκε. Ξεκάθαρα. Απλά δεν ήθελε να, πώς να το πω, δεν ήθελε να κάνει ακόμη δυσκολότερη τη θέση που βρίσκεται ο κύριος Αυγενάκης, που πρέπει να απολογηθεί για πολλά κακά που έγιναν, στην συγκεκριμένη συνεδρία. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Τσιάρας, αν ερωτηθεί έτσι και βρεθεί κάποιος και του πει, μα τι είναι αυτά που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εσύ τι έχεις να πεις για τον κύριο Αυγενάκη που τα έκανε όπως τα έκανε, πιστεύω ότι... Εντάξει, συμφώνησα με αυτά που είπε η κυρία Ραμπατζή. Νομίζω ότι όταν δεν αντιδράς, συμφωνείς με τα λεγόμενα του άλλου. Και αυτό φάνηκε, γιατί και ο ίδιος είναι αυτός τώρα που καλείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που δημιούργησε ο κύριος Αυγενάκης. Ναι, πρέπει να πούμε βέβαια πάθος, ότι αυτό ποσό ενδιαφέρει και αφορά στους αγρότες. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό που μένει να δούμε γιατί είναι. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Πλησιάζουν οι γιορτές. Πάντα πηγαίνοντας, οδεύοντας προς τις γιορτές των Χριστουγέννων, ξέρουμε ότι γίνονται αυτές οι πληρωμές. Οι αγρότες έχουν γεμάτες τσέπες, γιατί ο κόπος τους τότε πληρώνεται. Έχουμε φτάσει τέλη Οκτωβρίου. Πρέπει να ξεκινήσει η καταβολή. Ακόμα δεν έχουμε ημερομηνίες, όπως μας είπες και εσύ. Όχι, δεν ξέρουμε πόσα θα λάβουν, τι θα λάβουν. Ότι θα είναι στο τέλος, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να είναι σαφές, έτσι όπως τον άκουσα εγώ τον κύριο Τσιάρα. Νομίζω ότι το τοπίο είναι ακόμη θολό. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό που είπε μπορεί να είναι όντως έτσι τα πράγματα. Ναι, και δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι αυτό που λες δραματικά, αλλά το θέμα είναι ένα και το αυτό. Πότε θα πληρωθούν και τι θα αφορά, τι θα αφορούν οι πληρωμές. Αυτό, και αυτό το τι θα αφορούν, είναι και αυτό εποχή, είναι πάρα πολύ. Ναι, που οι αγρότες περιμένουν να πληρωθούν. Κομμάτι. Και καμιά φορά παίζουμε και με τις ημερομηνίες, δηλαδή όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο. Τέλειο Οκτώβριο, ναι, φτάσαμε τέλειο. Σήμερα είναι 29, φτάσαμε. Πότε είναι το τέλειο Οκτώβριο. Τώρα λέμε μέσα στην εβδομάδα. Ναι, περιμένουμε να δούμε. Εντάξει. Αρχές του μήνα του άλλου. Ναι, ας μην πάμε στα μέσα τουλάχιστον και μετά φτάσαν τα Χριστούγεννα. Ναι. Πάντα έτσι δεν γίνεται, κάπως έτσι λίγο. Παλιά δεν γινόταν έτσι. Νομίζω ότι ήταν πιο. Οι πληρωμές ήταν προγραμματισμένες και γινόταν η καταβολή. Τώρα, φέτος είπαμε, είναι και αυτό το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει προκύψει. Το λέω με την έννοια ότι όταν υπάρχει κάπου πρόβλημα, πάντα μεταθέτουμε τις ημερομηνίες και λέμε όχι έτσι, όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι στο τέλος του μήνα. Όταν υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν σωστά και δουλεύουν τα Υπουργεία σωστά, τότε όλα γίνονται και στην ώρα τους. Τώρα, ο κύριος Τσιάρας είπε μέχρι τα τέλη Οκτώβρη η προκαταβολή των ενισχύσεων. Περιμένουμε να δούμε. Ναι, φτάσαμε στα τέλη. Πάμε για τις αρχές. Και εντάξει, οι Σέρες είναι ένας αγροτικός νομός. Όλη η οικονομία μας στηρίζεται στα εισοδήματα και των αγροτών. Και υπάρχει αυτός ο κύκλος που γίνεται. Υπάρχει αυτή ακριβώς η αλυσίδα. Αναμένονται οι πληρωμές, γιατί κάθε φορά που κάνουμε ρεπορτάζ αγοράς, λέμε πληρώθηκαν οι αγρότες. Θα δουλέψει η αγορά, θα ζεσταθεί η αγορά. Ακριβώς όλα είναι τα πράγματα. Αλυσίδα. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί να, Βαΐα, βγαίνει ο μήνας. Εντάξει, σήμερα έχουμε στα 29, φτάσαμε, ναι. Τις επόμενες μέρες. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή, αν ξεκινήσει κάτι, να κινείται. Ιδάλλως, στις αρχές του Νοέμβρη θα πάμε. Θετικό αυτό. Το είναι πρώτο δεκαήμερο, έτσι ξεκινάμε. Αυτοί, ξεκινάμε με τα αρίσματα. Δεκαήμερα. Πρώτο δεκαήμερο, δεύτερο δεκαήμερο και βλέπουμε.
Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε πραγματικά όμως να εκεί. Πληρωθούν, γιατί έχουν πάρα πολλά ανοίγματα, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχουν τρύπες έτσι ανοιχτές. Mm. Έχουν να πληρώσουν πάρα πολλά, από εφορίες μέχρι γεωπόνους, μέχρι και τι δεν έχουν. Δεν ξέρω πόσο θα τους μείνουν στην τσέπη, πάντως καλά, έχουν πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις οι αγρότες. Έτσι. Βαΐα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Εμείς θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε λοιπόν και θα δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ που αφορά στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και στις αλλαγές όλες αυτές που έρχονται, καθώς ο Απόστολος Τζιτζικώστας μετακομίζει στις Βρυξέλλες, είναι ο νέος επίτροπος της Ελλάδας στην Κομισιόν, χαρτοφυλάκιο μεταφορών και τουρισμού, οπότε αφήνει ακέφαλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κάποιος πρέπει να αναλάβει, γίνονται πολλές διεργασίες, έχει ξεκινήσει έτσι μια κούρσα διαδοχής για να δούμε ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει τα ηνία. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Εμείς είμαστε η αλληλεγγύη, μπροστά μας είναι τα προβλήματα και από εκεί και πέρα θα γίνει και η διαδοχή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Είναι γεγονός ότι θα γίνει όπως γίνεται σε οικογένειες που συνονούνται. Επικρατέστερα πρόσωπα θέλω να μας πείτε τώρα, αυτά που διαβάζουμε. Δεν θα μπούμε, να ξέρετε κάτι, ότι πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται κτλ. Από εμάς όμως, από τα δικά μας τα χείλη, δεν θα ακούσετε τίποτα. Όταν θα πρέπει και στην ώρα τους. Το να γίνεις Τζιτζικώστας στη θέση του Τζιτζικώστα αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση και όπως φαίνεται, οι εξελίξεις και τα πισόπλατα μαχαιρώματα στην παράταξη της αλληλεγγύης δεν θα σταματήσουν έως ότου αποκαλυφθεί το όνομα που θα ηγηθεί. Αυτό αναμένεται να γίνει σε λίγες ημέρες, καθώς το Δεκέμβριο ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Μεταφορών και Τουρισμού στην Κομισιόν. Εν τω μεταξύ, ο 46χρονος πολιτικός έχει να διαχειριστεί μια τελευταία δύσκολη κατάσταση στην παράταξή του υπό τον διακριτικό τίτλο Αλληλεγγύη, που αυτές τις ημέρες δύσκολα ανταποκρίνεται στην ονομασία της. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, αν και γνωρίζει καλά τα προβλήματα και τις εξελίξεις, κρατά το στόμα του κλειστό. Μάλλον γιατί δεν θέλει να προσθέσει επιπλέον προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα που έχει να αντιμετωπίσει ο αρχηγός της παράταξης. Υπάρχει καλή συνεννόηση, καλή συνεργασία και το εννοώ αυτό. Σίγουρα υπάρχουν και οι κόντρες. Η οικογένεια είναι και οι οικογένειες έχουν και τις διαφορές τους. Το ζητούμενο είναι όλοι να πάμε έτσι με ένα βηματισμό και να βγούμε ενωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Αν γίνει αυτό, είμαστε σε καλό δρόμο. Αν δεν γίνει, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Επικεφαλής θα είναι σίγουρα κάποιος ο οποίος εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, αν δείτε στατιστικά, βγαίνει αυτό. Γιατί μιλάμε για υπεροπλία. Από εκεί και πέρα όμως όλα είναι ανοιχτά. Εσείς θα θέλατε να θέσετε τον εαυτό σας υποψήφιο ή να πείτε είμαι και εγώ εδώ, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν στην αλληλεγγύη από την πρώτη μέρα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος διατέλεσα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, μπορώ να προσφέρω, είμαι το δεξί χέρι του Τζιτζικώστα. Κοιτάξτε, δεξιά και αριστερά χέρια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν καλοί συνεργάτες και όλοι βοηθούμε στο να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πράγματι με τίμησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ήμουν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο μόνος που ήταν από την επαρχία εκτός Θεσσαλονίκης και είναι μεγάλη τιμή. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη τιμή και για τις ΣΕΡΕΣ. Από εκεί και πέρα σας λέω, εγώ δεν θα μπω στο. Σας το πρότεινε ο κ. Τζιτζικώστας, σας είπε Παναγιώτη, σε χρειάζομαι. Δεν όλους τους χρειάζεται. Και έτσι συνεχίζουμε. Και ο ίδιος θα είναι παρόν. Δεν θα φύγει. Να ξέρετε, η συνεργασία θα είναι, η οικογένειά του παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Οι συνεργάτες του όλοι θα παραμείνουν στην περιφέρεια. Αυτό κάτι λέει. Δεν εγκαταλείπεις κάτι που αγαπάς έτσι εύκολα. Δεν, το ενδιαφέρον σου θα ήταν και θα είναι και το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι. Να αξιοποιήσουμε τη θέση αυτή. Να μπορέσουμε επωφελία της Μακεδονίας μας, επωφελία των Σερών, επωφελία της χώρας μας, να αξιοποιήσουμε αυτό το πόστο γιατί είναι νευραλγικό. Με πολλά χρήματα και ταιριάζει στην Ελλάδα. Και ο τουρισμός και οι μεταφορές. Ταιριάζει ακριβώς. Είναι γάντι, είναι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει χρήματα, έχει αξία και περιποιεί τιμή σε όλη τη χώρα. Δεν είναι τυχαίο χαρτοφυλάκιο. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε με μπροστάρι τον Απόστολο, επωφελία της χώρας. Μέχρι τώρα γεγονός είναι πως ο Απόστολος Τζιτζικώστας κατάφερε μια χαρά να διαχειριστεί τις ισορροπίες και στην παράταξή του και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε ενδοπαραταξιακά και όσα πειραδέχθηκε από την αντιπολίτευση ήταν σχεδόν ανώδυνα. Η Βούλα Πατουλίδου θεωρείται ένα από τα φαβορή, με την επίσης Αθηνά ειδονάσθενη φίλη του Απόστολου Τζιτζικώστα να την κοντράρει στα ίσια, ενώ ο κύριος Κώστας Γιουτίκας αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί. Και γιατί να μην είναι άλλωστε, αφού αυτός δεν προέρχεται από το χώρο του Παστόκ. Κάλλιστα, ο συγκεκριμένος μπορεί να προταθεί ως διάδοχος του κυρίου Τζιτζικώστα, όμως οι πληροφορίες λένε πως ο κύριος Τζιτζικώστας δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Παρότι ο κύριος Γιουτίκας θεωρείται ανερχόμενος αυτοδιοικητικός και χέρι εκτίμησης στους κομματικούς κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατ' επέκταση το Μαξίμου φαίνεται πως έχουν την δική τους προτίμηση που ακούει στο όνομα Πάρης Μπίλιας. Το θέμα βέβαια είναι ότι από τα υποψήφια ονόματα η κάλπη είναι αυτή που θα αποφασίσει. Μόνο οι εκλεγμένοι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι η διαδικασία, είναι μυστική διαδικασία, σε κάλπη δηλαδή, μόνο οι εκλεγμένοι. Θα δοθούν οι υποψηφιότητες και από εκεί και πέρα, λίγο πολύ, όλοι ξέρουν τη διαδικασία. Άμα είναι κάλπη, κύριε Σπυρόπουλο, και είναι μυστική ψηφοφορία, μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, παντού μπορούν να υπάρχουν εκπλήξεις και φανερές και αφανέρωτες. Αλλά το θέμα είναι ότι σας είπα ότι πρέπει να βγούμε ενωμένοι, αγκαλιασμένοι, μια οικογένεια. Γιατί να ξέρετε, εμείς όλοι. Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα, το ξέρετε πολύ καλά. Είδατε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε. Όχι. Τόσο δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί. Αλλά να ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε δώσει καλά δείγματα και έτσι θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Τώρα πάμε να δούμε την παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού του κ. Αθανάσιου Μαλλιαρά για το επιμελητήριο. 57 στον αριθμό, 15 με 17 Νοεμβρίου οι εκλογές, οι επιμελητηριακές. 20 θα εκλεγούν, 21 μελές στο Διοικητικό Συμβούλιο στο Επιμελητήριο. Οπότε ο αγώνας είναι για αυτούς τους υποψηφίους. Ο κ. Μαλλιαράς παρουσίασε το έργο που έγινε τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, αλλά και τους στόχους που θέτουν για την επόμενη περίοδο. Ο κ. Ηλιακούδης Χαράλαμπος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης Citizen, έδωσε. Είναι επίσης πρόεδρος της Ένωσης Θεατρών και Συνεφών Επαγγελμάτων Νομοσερών. Ο κύριος Τσομπανίδης Θωμάς είναι μέτοχος τεχνικής εταιρείας ανεκκλειστήρων Σικοτζής Νίκος Τσομπανίδης Θωμάς με έδρα της ΕΕΔΣ, η οποία παρέχει υπηρεσίες επισκευή. Οι 57 υποψήφοι του συνδυασμού ΣΕΡΕΣ επιχειρήν. Για ακόμα μια φορά να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, το ευχαριστώ είναι λίγο. Μαζί θα συνεχίσουμε την επόμενη τετραετία. Όσοι εκλεγούν, όσοι δεν εκλεγούν, θα είμαστε μια ομάδα έτσι κι αλλιώς. Θα βρισκόμαστε, θα συζητάμε. Όλοι είμαστε για το καλό του επιχειρήν. Μαζευτήκαμε γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν και ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν εδώ. Τους 57 υποψηφίους που απαρτίζουν το μοναδικό συνδυασμό που διεκδικεί την ηγεσία του επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ με την ονομασία ΣΕΡΕΣ επιχειρήν, παρουσίασε ο επικεφαλής και νυν πρόεδρος κ. Αθανάσιος Μαλλιαράς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα του ξενοδοχείου Ελπίδα Ριζόρτ. Είναι 4 κλάδοι, είναι το αγροτικό τμήμα, είναι το τμήμα το εμπορικό, το τμήμα της μεταποίησης και το τμήμα των υπηρεσιών. 4 τμήματα. Θα έχουν δικαίωμα ψηφού συγκεκριμένοι. Ναι, έτσι ακριβώς. Όσοι είναι ενταγμένοι στο τμήμα των υπηρεσιών, για παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μόνο άτομα τα οποία είναι σε εκείνο στο ψηφοδέλτιο των υπηρεσιών. Και ανάλογα και στους άλλους τους κλάδους. Ο κάθε ψηφοφόρος, ο κάθε επιχειρηματίας έχει δικαίωμα 3 σταυρών.
στο τμήμα που είναι και εκλέγονται μαζί με τον πρόεδρο 21 μέλη στο ΔΣ, οπότε προκύπτουν τα μέλη ανάλογα και με τον αριθμό που έχει το κάθε τμήμα. Οι περισσότερες έδρες έρχονται από το υπηρεσιόν με 8 έδρες, από το εμπορικό 7, 5 από τη μεταποίηση και ένας από το αγροτικό. Ο Αθανάσιος Μαλιαράς αναφέρθηκε στο έργο που υλοποιήθηκε τα τελευταία 3,5 χρόνια που είναι στο τιμόνι του επιμελητηρίου, καθώς και στους στόχους που έχουν τεθεί για τη νέα θητεία. Δίνουμε όσο αφορά την εξωστρέφεια πάντα έμφαση στις B2B επιχειρηματικές συναντήσεις. Διοργανώνουμε λοιπόν συναντήσεις μεταξύ σεραϊκών και ξένων επιχειρήσεων τόσο στο πλαίσιο της ΕΡΕΞΠΟ όσο και με αποστολές στη γειτονική χώρα τη Βουλγαρία. Καινοτομούμε με τη διοργάνωση συναντήσεων εκπροσώπων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων με επιχειρήσεις των Σερών. Και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια, αναβαθμίζουμε τη ΕΡΕΞΠΟ με αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων του επιχειρηματικού κέντρου ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας, θεσμοθετούμε κλαδικές εκθέσεις στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας, συμμετέχουμε δυνατά σε κλαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργούμε την ψηφιακή πλατφόρμα προγραμματισμού των B2B συναντήσεων, ενδυναμώνουμε τις σχέσεις με φορείς οικονομικής διπλωματίας και επενδύουμε στη συμβουλευτική πληροφόρηση και υποστήριξη των μελών επί των εξαγωγικών διαδικασιών. Όσο αφορά το επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας, το οποίο βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του επιμελητηρίου, αξιοποιούμε και ολοκληρώνουμε την υλοποίηση του έργου παρεμβάσεις αποκατάστασης ενεργειακής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των υποδομών του επιχειρηματικού κέντρου ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας. Είναι ένα πρόγραμμα 4 εκατομμυρίων που όλοι γνωρίζετε ότι είχε επιτευχθεί πάλι από τον αείμνηστο Χρήστο Μέγκλα, λίγα χρόνια πριν την απώλειά του. Είναι ένα έργο 4 εκατομμυρίων. Όσοι έχετε επισκεφτεί το επιχειρηματικό κέντρο του ΣΕΡΕΞΠΟ, θα δείτε ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται σιγά-σιγά και θα γίνει ένα πρότυπο κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει μόνιμο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, θερμοκοιτίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις, κέντρο επιχειρηματικότητας και πολιτισμού και εκθετήριο τοπικών προϊόντων. Επίσης, αυτό που είναι δικός μας στόχος είναι να εντάξουμε το επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγκλας σε επιδοτούμενα προγράμματα για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων. Αυτό που έχουμε κάνει και περιμένουμε να εγκριθεί και να περάσουμε στην υλοποίηση είναι η πρόταση που έχουμε καταθέσει για το έργο Πρότυπο Κέντρο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας και Ενίσχυσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Μελών και των Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Σερών. Είναι προϋπολογισμός 2 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπει μέσα πρότυπα και επισκέψιμα αγροτεμάχια, hub για νεοφυείς αγροτικής επιχειρήσεις, φιλοξενία startup επιχειρήσεων και δυναμικής αγροτικής επιχειρηματικότητας και έξυπνες σταθμοί ανάπαυσης και έξυπνες διαβάσεις. Ο κύριος Μαλιαράς αναφέρθηκε όμως και στα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στο κομμάτι των προβλημάτων που αφορούν τους αιρέους επιχειρηματίες και τις παρεμβάσεις προς τα Υπουργεία. Είμαστε δίπλα στους επιχειρηματίες. Αντισταθήκαμε στεναρά στην ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου. Ζητήσαμε με επιτάσεως τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης στις επιχειρήσεις. Καταθέσαμε αναλυτικές προτάσεις για το ενεργειακό ζήτημα. Ενώσαμε τη φωνή μας με τους επαγγελματίες κατά την αύξηση της τιμής των διοδίων και διενεργήσαμε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερών έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση των βασικών κρατικών ενισχύσεων από τις επιχειρήσεις του νομού Σερών κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μια μελέτη η οποία έχει βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία σύντομα θα αναλυθούν και σύντομα θα παρουσιαστούν σε μια συγκεκριμένη δήλωση που θα κάνουμε στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Παρεμβαίνουμε σε όλα τα σημαντικά ζητήματα. Ζητήσαμε την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των βιομηχανικών περιοχών και των επιχειρηματικών πάρκων. Ζητήσαμε διευκολύνσεις και παρατάσεις για την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων που αφορούν τα μέλη μας. Και στηρίξαμε τις διεκδικήσεις του
το κτηνοτροπικό τομέα και κλάδο. Μην ξεχνάμε ότι το επιμελητήριο Σωρών είναι ένα από τα λίγα επιμελητήρια στο οποίο λειτουργεί αγροτικό τμήμα. Και φυσικά με εσάς δίπλα μας συνεχίζουμε πιο δυνατά, πιο δυναμικά. Διεκδικούμε τη διάθεση μεγαλύτερων πόρων από τα αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα για την περιφερειακή ενότητα Σερών. Ζητούμε τη δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης λόγω της δικνύασης με χώρα με ευνοϊκό προεκλογικό καθεστώς. Ετοίμαστε τη λήψη εξειδικευμένων αναπτυξιακών μέτρων για την περιφερειακή ενότητα Σερών για την καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος και προβαίνουμε σε ενέργειες για την πάταξη όλων των μορφών παρεμπορίου. Όσο αφορά την ενημέρωση των μελών μας, στην οποία επενδύουμε σε την, διοργανώνουμε ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για τα νέα προγράμματα και επιχειρηματικές δράσεις. Συνεργαζόμαστε με το ΔΥΠΑΕ και την ΔΥΠΑ Σερών για υλοποίηση προγραμμάτων. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια στη συνεργασία με το ΙΜΕ και ΣΕΒΕ. Η ψηφιακή εποχή είναι σύμμαχός μας. Εκμεταλλευόμαστε την ψηφιακή εποχή για ευκολότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των μελών μας. Οι εκλογές για τη νέα διοίκηση του επιμελητηρίου θα διεξαχθούν την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά. Το στοίχημα βέβαια για τον πρόεδρο είναι το πώς θα καταφέρει να πει στα μέλη να έρθουν και να ψηφίσουν. Συνολικά έχουν δικαίωμα ψήφου περίπου 4.000 επιχειρηματίες. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, όσοι ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι μέχρι 4 Οκτωβρίου, 40 μέρες πριν τις εκλογές, είχαν ειδοποιηθεί, έγινε η ενημέρωση στους επιχειρηματίες. Όσοι ήταν ανενημέρωτοι έκαναν, πλήρωσαν τις εισφορές τους και έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν περίπου στις 4.000 μέλη του επιμελητηρίου. Οπότε τώρα δεν υπάρχει χρόνος για άλλους αν θέλουν τώρα. Όχι, όχι, όχι. Χρόνος δεν υπάρχει ούτε για καινούριους για να μπορέσουν να ψηφίσουν, ούτε για καινούριους υποψηφίους ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Τρεις μέρες θα έχουν στη διάθεσή τους για να ψηφίσουν. Τριήμερο, ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 15-16 Νοεμβρίου, από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στο επιμελητριακό κτίριο του Σερών, στο κέντρο των Σερών, οπότε θα είμαστε εκεί. Περιμένουμε τους επαγγελματίες. Τώρα το στοίχημα είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε, να έρθουν να ψηφίσουν. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε, γι' αυτό κάνουμε και όλες αυτές τις εκδηλώσεις, γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να έρθει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί για να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο επόμενο Δέλτα Σίγμα για τους επαγγελματίες του νόμου μας. Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα σας αφήσω με τις εικόνες που σας υποσχέθηκα στην αρχή, με την παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες, τη μεγάλη παρέλαση εδώ στην πόλη των Σερών. Εικόνες μοναδικές που μας έκαναν περήφανος, εμβατήρια που σκόρπισαν ρίγη συγκίνησης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 2.30 στο δίκτυο τηλεόρασης. Μέχρι τότε ευχές σε όλους για ένα όμορφο απόγευμα. Στις 12 το πρωί ξεκίνησε η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη των Σερών με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί την εκδήλωση τιμής και μνήμης. Και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις της πόλης και του νομού μας.
σύλλογος Αρακατσανέων νομουσερών, ο Κατσαντώνης. Γνήσιοι απόβολοι των αρχαίων Ελλήνων κατάφεραν να σταθούν στο πέρασμα των αιώνων και να διατηρήσουν ανώδευτα τα ίδια κέντυπα, τα δίκαια και τις αξίες του ελληνισμού. Η ελεύθερη ράσα των Ελλήνων που σήκωσε ψηλά το φάμπουλα της ελευθερίας και οργάνωσε την λευκουριά. Σύλλογος Αρακατσανέων, ο Κατσαντώνης. Με περηφάνεια και τιμώντας την επέτειο του Όχι, μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων παρήλασαν στην Οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή. Την παρέλαση άνοιξε η φιλαρμονική μπάντα του Δήμου, ενώ ακολούθησαν πολιτιστικοί σύλλογοι. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ενώ την Βουλή εκπροσώπησε η βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Την παράδοση και τον πολιτισμό. Ακολουθεί η αδελφότητα των Μικρασιατών, ο Άγιος Πολύκαρπος, ένα από τα μεγαλύτερα προσφυγικά σωματεία της πατρίδας μας. Είναι η τιμημένη πλάκη μας, η φυλή των εθνικών ενεργετών. Σύλλογος Πλάκων, Γιωργάκης Ολύθιος. Με καμάρι και υπερηφάνεια παρήλασαν σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της πόλης των Σερών. Με συγχρονισμένο βηματισμό τίμησαν τη θυσία των Ελλήνων ηρώων του 40 και καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος των Σεραίων που βρέθηκαν στον πεζόδρομο της Κωνσταντίνου Καραμανλή. Χειροκροτεί τους μισθούς μαθητές καθώς να απολύει τα δικά του μαθητικά χρόνια. Χρόνια γεμάτα ξεκινασιά και ομορφιά. Οι μικροί μαθητές καταχειροκροτούν το από τους παρεμπιστόμενους. Πέμπτο, δημοτικό σχολείο για τη συνέχεια. Το σχολείο μπροστά στην εξέδρα των Ελυσίμων. Οι μαθητές με το ζωηρό παράστημα, το ρυθμικό βηματισμό, τις κόψες ενημασίες και το καθάριο βλέμμα παρενάβει. Ακολουθεί το έκτο δημοτικό σχολείο Σερό. Έκτο δημοτικό μπροστά στην εξέδρα. Το έβδομο δημοτικό σχολείο. Οι νέοι αγωνίζονται καθημερινά στο τύπο του πνεύματος. Δικοστό δημοτικό σχολείο. Δικοστό πέμπτο δημοτικό σχολείο. Παραστατών.
χώρων και παραστατών των δημοτικών σχολείων της πόλης που σήμερα βεβαρίασαν, όπως και του πειραματικού δημοτικού σχολείου Κωνσταντίνος Καραμάλης. Επαγγελματικό γυμνάσιο Λίγιο Ζερό. Η πόλη κειμένη στα εθνικά χρώματα γιορτάζει με την αγαπημένη παρέλαση της νεολαίας, κλιμάτων συλλόγου και του στρατού. Δεύτερο γυμνάσιο Ζερών μπροστά στην εξέδρα. Εξέδρα των επισήμων οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου του Αριστοτελείου Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου. Ακολουθούν τα λίγια της πόλης, το πρώτο Λίγιο Ζερό. Thank you.
κατά δεύτερο θα συνεχίσει το τρίτο τελικό λίγο. Ακολούθησε ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών φρουρών και η λέσχη ειδικών δυνάμεων αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης. Η πνευματικής αλήθωσης είναι διατήρηση της επαφής με τις ένοπλες δυνάμεις ως σκοπός του συλλόγου. Για τη συνέχεια, αντισταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης. Λέσχη, ειδικών δυνάμεων, αντισταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης. Είναι η ένδοξη έφεση του λογαριασμού του νομού μας. Τα ιεραρχικά λόγια με το πράσινο περέ, με σκληρή εκπαίδευση στον ανεμόδοξο πόλεμο, διδάχτηκαν να μην υποχωρούν ποτέ απέναντι στον εχθρό. Ο ελληνικός στρατός ολοκλήρωσε την παρέλαση των Σερών και καταχειροκροτήθηκε από όλο τον κόσμο. Σήμερα γιορτάζουμε μία από τις μεγαλειώδεις επιτυχίες του έθνους και πανηγυρίζουμε έναν σταθμό στην ιστορία μας, φωτεινό και ολόκληρο.
στρατιώτες μας. Είναι περήφανοι για την απέγονη των ηρώων του 1821, του 1913, του 1940 και συνεχιστές της ένδοξης ιστορίας μας. Είναι περήφανοι γιατί οι προγονείς τους ήταν οι δημιουργοί του αιώνιου ελληνικού πνεύματος. Είναι ο τους δυνάμεις, είναι το καρνάρι και η ελπίδα πολλού δημιουργέφου. Ο τρόπος λόγος παρέλασης, αποτελούμενος από το προσωπικό του 567 μηχανοποιημένου τάγματος πεζικού, άρτια εκπαιδευμένο, έγκυρο και πλήρως εξοπλισμένος, έτοιμο να αναλάβει κάθε αποτελή του όπλου αναπτυχθεί. Οι Έλληνες ενωμένοι κάτω από τη σκέπη του Θεού και αξιοποιώντας τα χαρίσματα που έχουν, μπορούν να φτάσουν στο θαύμα. Αυτό μας διδάσκει η σημερινή μεγάλη ημέρα, η εποπία του 1940. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας να παρελάβουν και πράγματι είδαμε ότι αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα για την πατρίδα μας. Και τα άλλα τμήματα, οι παραδοσιακοί σύλλογοι, όλα αυτά συνθέτουν μια πολύ όμορφη και ελπιδοφόρα εικόνα. Να την κρατήσουμε στην καρδιά μας και να την πολλαπλασιάσουμε στη ζωή μας. Χρόνια πολλά. Το όχι, το οποίο εξέφραζε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Ελλάδος, ήταν στην πράξη ένα θετικό μήνυμα. Ήταν το θετικό μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει ότι θα παραμείνει στον πολιτισμένο κόσμο, θα παραμείνει στον κόσμο της Δύσης, θα παραμείνει στον κόσμο της δημοκρατίας, στον κόσμο της ελευθερίας. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Τα νιάτα που παρήλασαν σήμερα, αλλά και οι μεγαλύτεροι, επιβεβαιώνουν ότι αυτός ο δρόμος της ελευθερίας, είναι ο δρόμος τον οποίο θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε ως έθνος και ως λαός. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή για το γεγονός ότι έζησα τη σημερινή ημέρα σε αυτόν εδώ τον τόπο, όπου το τέλος αυτού του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 δόθηκε με πολύ σκληρές μάχες στα βουνά του, αλλά και το τόπο αυτού που αποτελεί την πατρίδα του μεγάλου Έλληνα, ο οποίος στα νιάτα τα οποία παρήλασαν σήμερα έδωσε την επιβεβαίωση του δρόμου της ελευθερίας και της δημοκρατίας με την ένταξή μας στην Ευρώπη, μια πολιτική πράξη, μια πολιτική επιλογή η οποία σφράγισε το τέλος του 20ου αιώνα και μας οδηγεί στον 21ο αιώνα. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα τιμούμε την υπερήφανη Ελλάδα, την Ελλάδα που ξέρει τι σημαίνει η εθνική κυριαρχία, εθνική αξιοπρέπεια και ξέρει να μάχεται για αυτά τα ιδανικά. Γι' αυτά τα ιδανικά είμαστε σήμερα εδώ, γι' αυτά τα ιδανικά θα είμαστε σε όποια γραμμή του αγώνα τυχόν χρειαστεί για να τα υπερασπιστούμε και να πούμε το δικό μας όχι. Η σημερινή μέρα διδάσκει ότι οι εθνικές νίκες έρχονται με ομοψυχία, με πραγματικό πατριωτισμό και με ευθύνη. Χαρήκα πάρα πολύ, χαρήκαμε όλοι που είδαμε τα παιδιά μας να παρελάβουν σήμερα με υπερηφάνεια. Αυτά τα παιδιά οφείλουμε να θωρακίσουμε με τη γνώση της λαμπρής μας ιστορίας, με τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις, της ορθοδοξίας και του μακραίωνου ελληνισμού μας. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Διαχρονικό το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, το έπος του 1940. Η ιστορία είναι διδαχή, είναι ορόσημο, ακρογωνιαίος λίθος. Θα πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας για την αξιοπρέπειά μας να λέμε όχι. Τα όχι είναι αυτά που πέρασαν στην ιστορία. Αυτό το όχι λοιπόν που είπε ο Ιωάννης Μεταξάς και όλο το ελληνικό έθνος, πρέπει να το έχουμε βαθιά μέσα στις καρδιές μας, να το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενναίες. Στην ένδοξη αιματοβαμμένη μακεδονική σεραϊκή γη σήμερα γιορτάζουμε. Στην πατρίδα του Εμμανουήλ Παπά, χρόνια πολλά στις αιρές και στους αιρέους. Το μήνυμα που βγαίνει από εδώ είναι ένα μήνυμα εθνικής ενότητας. Και ένα μήνυμα που μας κάνει περήφανους για τους προγόνους μας, αλλά περήφανους και για τα νιάτα μας, για την παρέλαση. Εδώ θαυμάσαμε τα παιδιά μας, θαυμάσαμε τους εθελοντές, τους πολιτιστικούς συλλόγους και όσους συμμετείχαν. Και φυσικά τα τμήματα του στρατού. Νιώθω πραγματικά πολύ περήφανος και αισιόδοξος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, επιβάλλεται να είμαστε ενωμένοι. Τα τύμπονα του πολέμου δεν είναι μακριά από τη χώρα μας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά την ειρήνη. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να θυμόμαστε: ότι όταν είμαστε ενωμένοι, πετυχαίνουμε πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω το έθνος. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες στην επέτειο του όχι.
μια επέτειος για έναν αγώνα που ξεκίνησε για την ελευθερία την οποία εμείς απολαμβάνουμε σήμερα. Και εμείς να πούμε τα δικά μας όχι σε αυτά που μας πάνε πίσω και να πάμε όλοι μπροστά ενωμένοι για το καλύτερο αυτού του τόπου.